Αδέρφια, μετά από 40 μέρες ξαναταμώνουμε εδώ όλοι μαζί και τους δίνουμε την απάντηση ότι έξω από τη Λάρκο δεν πρόκειται να βγούμε. 40 μέρες δεσμευτήκαμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Σήμερα τους δείξαμε πόσο εύκολα μπορούμε να μπούμε στα δικά τους ανάκτορα. Ας έρθουν να μας βγάλουν από τα δικά μας. Βγαίνει για ακόμη μία φορά το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση τα έχει παίξει. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Ή νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο. Μεγάλη εβδομάδα μας λένε οι επενδυτές. Σας θέλουμε, σας αγαπάμε, ενδιαφερόμαστε να ξαναεργαστείτε. Σήμερα μας λέει η κυβέρνηση που φέρε τους επενδυτές. Δεν υπάρχουν επενδυτές. Μα καλά, είναι δυνατόν να κοροϊδεύσουν τους εργάτες που από τα 14 έχουν μάθει να βγάζουν από το κόμμα Τσίπρα. Παρουτιά που έριξε χθες στις οικογένειές μας, δεσμευόμαστε! Θα τη στείλουμε πίσω! Μπορεί να βγάλαν αποφάσεις, αλλά δεν πειθαρχούμε! Ο αγώνας δεν έχει κριθεί! Αύριο, στις 6, στη Χαλκίδα, κύριε Πρωθυπουργέ, σε καλούμε! Τοποθετήσου! Θα είμαστε εκεί και θα διαδηλώνουμε για το έγκλημα στη Λάρκο! Επιλογή δεν υπάρχει. 13 Μαΐου μπαίνει το δίλημα που το έχουμε απορρίψει. Ή να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας, τα χωριά μας, τα μάρμαρα στα νεκροταφεία μας, τους δικούς μας, ή να συνεχίσουμε να παλεύουμε για να δουλέψει η Λάρκο, εμείς, τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Το δεύτερο θα κερδίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Η αλληλεγγύη σας, η αλληλεγγύη σας είναι αυτό που 4 χρόνια, 6 μήνες και 10 ημέρες μας έχει κρατήσει όρθιους. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Καλή ατάμωση αύριο. Αύριο όλοι στη Χαλκίδα 6 ώρα. Καλούς αγώνες, αδέρφια.